Ποιες είναι οι πιο creepy σελίδες που μπορεί να βρει κανείς στη Wikipedia? Δείτε την απάντηση στο νέο επεισόδιο του Crypt. Για τη Wikipedia δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, αφού όλοι μας έχουμε επισκεφτεί την online εγκυκλοπαίδεια που περιέχει μέσα τις πληροφορίες για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει και η τρομακτική ή η παράξενη πλευρά της. Οπότε σε αυτό το Crypt θα δούμε 5 creepy σελίδες της Wikipedia που θα σας αναστατώσουν. Το timeline του μακρινού μέλλοντος παρέχει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να δει μέσα από αυτή την παράξενη σελίδα τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το σύμπαν μας στο μέλλον. Αυτό το χρονικό βασίζεται στην αστροφυσική, τη φυσική στοιχειοδών σωματιδίων αλλά και τη βιολογία και υπολογίζει πως σε 10.000 χρόνια από τώρα το γιγαντιαίο άστρο Αντάρις θα εκραγεί προκαλώντας ένα αχανές supernova, ενώ προβλέπονται μαζικές αλλαγές στα δεδομένα της Γης, αφού η σελίδα υπολογίζει πως θα διαβρωθούν οι καταράκτες του Νιαγάρα και μέσα στα επόμενα 50.000 χρόνια θα εκραγεί κάποιο υπερηφαίστειο. Το χειρότερο σενάριο αυτής της σελίδας βέβαια υποστηρίζει πως μέσα σε 100 εκατομμύρια χρόνια από τώρα θα ζήσουμε μια νέα εξαφάνιση των περισσότερων ειδών που κατοικούν στη Γη. Το timeline υποστηρίζει επίσης πως ο χρόνος στο σύμπαν είναι γραμμικός και επιτρέπει διάφορα εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Στη Wikipedia επίσης μπορεί να βρει κανείς τη λίστα με τους πιο ασυνήθιστους θανάτους στην ιστορία. Μέσα σε αυτή τη μακάβρια λίστα περιέχονται οι πιο παράξενες θανατηφόρες συμπτώσεις που έχουν καταγραφεί και μάλιστα από διάφορες πηγές σύμφωνα πάντα με την εγκυκλοπαίδεια. Κάποια άλλα άρθρα της σελίδας επίσης καλύπτουν θανάτους που χαρακτηρίστηκαν ως ηρωνικοί και συμπεριλαμβάνουν λίστες με καλλιτέχνες που πέθαναν κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, εφευρέτες που σκοτώθηκαν από τις ίδιες τις εφευρέσεις τους ή διάσημα ιστορικά πρόσωπα που πέθαναν άδοξα, όπως ο περίφημος Βίκινγκ Ράγναρ Λόθμπροκ. Η περίπτωση των Τζουν και Τζένιφερ Γκίμπονς που έγιναν γνωστές και ως σιωπηλές δίδυμες είναι μια πραγματικά ιδιαίτερη περίπτωση. Οι δίδυμες ήταν αχώριστες σε τέτοιο βαθμό που συμπλήρωναν η μία την άλλη και μιλούσαν με τέτοιο τρόπο που δεν τις καταλάβαινε κανείς, αφού ανέπτυξαν μια δική τους γλώσσα επικοινωνίας. Οι τρομερές σιωπηλές δίδυμες Gibbons είχαν ένα πολύ σκοτεινό χαρακτήρα και ξεκίνησαν να γράφουν ιστορίες εγκλημάτων, ενώ τελικά άρχισαν και οι ίδιες να διαπράττουν εγκλήματα και κυριότερα εμπρισμούς και κλοπές. Αν και διάφοροι άνθρωποι προσπάθησαν να τις χωρίσουν, οι ίδιες με το χωρισμό τους έπεσαν σε κατάθλιψη. Έμειναν στο νοσοκομείο για 14 χρόνια και συμφώνησαν πως αν η μία πεθάνει, η άλλη θα ζήσει μια φυσιολογική ζωή και θα αρχίσει να επικοινωνεί κανονικά με τους γύρω της. Έτσι, όταν η Τζένιφερ πέθανε από φλεγμονή στην καρδιά, η Τζουν επέστρεψε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Αυτή η περίπτωση των σιωπηλών δίδυμων Gibbons είναι επίσης μια ιστορία που αξίζει να δούμε αναλυτικότερα σε κάποιο επόμενο επεισόδιο Weirdo. Μια άλλη ιστορία στη Wikipedia είναι η creepy ιστορία του serial killer ζευγαριού Fred και Rose West, που υπήρξε το πιο διαβόητο ζευγάρι κατά σειροήν δολοφόνων στη Βρετανική ιστορία. Οι εφημερίδες μάλιστα χαρακτήρισαν το σπίτι τους ως το σπίτι του τρόμου. Κατά τη δεκαετία του 1970 και για περισσότερο από 20 χρόνια, το δίδυμο τρομοκρατούσε την αγγλική επαρχία του Hertfordshire, αφού ο Fred και η Rose παρέσαιναν νεαρά κορίτσια στο σπίτι τους και τα κρατούσαν δεμένα και φημωμένα στο κελάρι, ενώ τα βίαζαν από κοινού και τα βασάνιζαν απάνθρωπα. Στη συνέχεια τα σκότωναν, τα διαμέλιζαν και τα έθαβαν στον κήπο του σπιτιού τους. Τα περισσότερα από αυτά τα θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 15 έως 25 ετών, ενώ ανάμεσά τους ήταν και η κόρη του Fred, την οποία είχε αποκτήσει από μία άλλη σχέση. Η νεαρή μάλιστα γλίτωσε από το θάνατο, όμως είχε μείνει έγκυος από τον πατέρα της, μα μόλις απέβαλε, εξαφανίστηκε από το σπίτι. Ο αστικός μύθος των παιδιών με τα μαύρα μάτια ξεκίνησε από το Τέξας στα τέλη της δεκαετίας του 90 και από τότε εξαπλώθηκε σε κάθε γωνιά της γης. Ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε γι' αυτό ήταν ο ρεπόρτερ Brian Bethel, ο οποίος κατέγραψε μια σειρά από περιστατικά σε διαφορετικές μάλιστα πόλεις.
Οι ιστορίες αυτές έγιναν τόσο δημοφιλείς που ο ρεπόρτερ το 2012 εμφανίστηκε στο κανάλι Destination America για να μιλήσει για τα περίφημα παιδιά με τα μαύρα μάτια. Οι ιστορίες και οι καταγραφές μιλούν για παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών που μοιάζουν τελείως φυσιολογικά εκτός από τα μάτια τους που είναι κατάμαυρα. Τα παιδιά αυτά κυκλοφορούν μόνα τους τη νύχτα σε πάρκινγκ, άδειους δρόμους και σημεία των πόλεων με πολλά εγκαταλειμμένα σπίτια. Ενώ κάποιες περιγραφές αναφέρουν πως φορούν κουκούλες που καλύπτουν το πάνω μέρος του προσώπου τους. Περισσότερα για τα παιδιά με τα μαύρα μάτια θα δούμε πιο αναλυτικά σε επόμενο επεισόδιο Weirdo. Γράψτε μου στα σχόλια κάτω από το βίντεο ποια είναι η πιο παράξενη ιστορία ή το πιο παράξενο και τρομακτικό πράγμα που έχετε διαβάσει εσείς στη Wikipedia.